Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ακόμη μια εκπομπή Πάσαρες στο Ραζαφάσο. Έχουμε να απόψει καυτά θέματα. Μάλιστα, να καλησπέρισουμε και George, the moral respect. Άμπραβο. Καλησπέρα και από μένα κύριε Αζά. Μαζί σας και απόψε μαζί σας με το μηνύματα των τριαθέατων. Πολλά ωραίο το ντύσιμο σου, όψε Τζόρτζι, να μου σύγω πάρα δούμε. Ευχαριστώ κυρία Ζα, δύναμα πως αρέσει του φάσου μου. Κάποτε φορά φόρεμα, κάποτε φορά φουστάνι και κάποτε τίποτε. Τζόρτζι, όχι τώρα, κάτσε να. Γιατί, είσαι η Ερακλής να μου. Μάλιστα. Καυτό θέμα κυρίες και κύριοι της αγωνιστικής που μας επέρασε ήταν η δικαστική νίκη της ΑΕΛ πάνω στη Σαλαμίνα, εφόσον κατάφερε να αποδείξει πέραν πάσης διαιτησίας ότι μία κίτρινη κάρτα που είχε ποδοσφαιριστής της ήταν όντως πλαστή. Πάσο. Μάλιστα. Πράγματι η ΑΕΛ παίζοντας ένα εξαιρετικό παιχνίδι μέσα στο δικαστήριο πίεσε τον αντίπαλο δικηγόρο και κατάφερε να προηγηθεί νωρίς το σκόρ με πέναλτι και όντως έπινε πολύ νερό το αυτό. Εφόσο, περιμένεις την πάρα κουμπάρε. Είναι η κοπού μας, περιμένεις την. Καλά μου λες, εξεφία μπαντερός οι κοπρίτες, οι κοπίτες. Φάσο, πού πάει ρε κουμπάρε η κόπη. Η κόπη είναι Παναήρη. Παντομολίο. Παμπολέιρο. Πανακότα. Πάντα Πάσκα. Για κάποιες ομάδες στην κόπη ισχύει η ατάκα πάντα Πάσκα. Από την κόπη φύσα ένας αέρας προς τα γήπεδα, γκουντάς και τρεις ομάδες μέσα και έξω από το γήπεδο και για τους φάουλ, πέναλτι, πρωταθλήματα, ό,τι θέλεις. Αλλά και άλλες ομάδες ήταν που κάνουν τώρα που πάνε. Τι να κάνουν, λαλού κατερούμε μέρα, νύχτα, να φύσει ένας αέρας. Εντάξει, ο αέρας, εντάξει. Είσαι φάκτορας της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Και εσύ φάκτορες σαν το γενεθλίο. Το σφυσάς. Παραδείγματι. Ναι, μου λέει. Εντάξει. Εντάξει. Οκ.